Αναπτυσσόταν το 2014. Αυτό που λένε όλοι στις κατηδίαν συνομιλίες. Βέβαια, τους. Την ίδια στιγμή το ΙΟΒΕ, που είναι. Ένα-ένα, κάτσε, θα το δούμε μετά το ΙΟΒΕ, ναι, γιατί το ΙΟΒΕ περίπου κήρυξε την Ελλάδα. Ένα τόνο αισιοδοξίας, ναι, έχει μια βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δήλωση ισχύει. Ένα-ένα, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο κ. Δασκαλόπουλος. Πώς ακριβώς το είπε. Πολλές ενδείξεις πείθουν ότι το 2013 η ύφεση θα βαθύνει. Η προοπτική ανάκαμψης το 2014 απομακρύνεται. Οι αποκρατικοποίησεις στην καλύτερη περίπτωση καθυστερούν. Δεν επιτρέπεται να εθελοτυφλούμε. Η τεχνητή αισιοδοξία θα γίνει μπούμεραγκ. Είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα. Πόσο χειρότερα. Πρόεδρος του ΣΕΡΒ. Λοιπόν, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Επειδή είναι αρκετά σαφής πια η κατάσταση, και ο κύριος Παπαδασκαλόπουλος είναι ένας καλά πληροφορημένος Έλληνας πολίτης, από τους καλύτερα πληροφορημένους. Νομίζω ότι σήμερα η σύσκεψη των τριών αρχηγών θα καταλήξει στη συμφωνία ότι η Ελλάδα θα ζητήσει την ενεργοποίηση της ρήτρας ύφεσης, που προβλέπεται, δηλαδή ότι η ύφεση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι περιμέναμε, άρα θέλουμε να χαλαρώσει κάπως το μνημόνιο. Αυτό μπορεί να ακούγεται ωραία στα αυτιά ορισμένων, αλλά επί της ουσίας σημαίνει παραμονή της Τρόικας και του Μνημονίου για περισσότερο χρόνο. Και επάνω σε αυτό τώρα ο κύριος Δασκαλόπουλος έχετε να προσθέσει το δικό του λιθαράκι. Ότι αφού θα ζητήσουμε αυτήν την εισαγωγικά επαναδιαπραγμάτευση και την επιμήκυνση, ας την κάνουμε σωστά αυτή τη φορά. Ας δώσουμε έμφαση σε αυτό που έχουμε παραλείψει τόσο καιρό, όχι δηλαδή μόνο στο δημοσιονομικό, αλλά κυρίως στο αναπτυξιακό σκέλος αυτής της ιστορίας. Ένα λεπτό, Χρήστο, γιατί δίνεις. Λες κάτι το οποίο αν επιβεβαιωθεί σε λίγη ώρα, γιατί η σύσκεψη θα τελειώσει φαντάζομαι στην επόμενη μία μισή ώρα, αν επιβεβαιωθεί είναι όντως μία σημαντική εξέλιξη. Δηλαδή λες ότι κατά την... Λες ότι έσπευσε να προκαταλάβει εξελίξεις που γνωρίζει ότι θα δρομολογηθεί. Όχι, όχι, περισσότερο το λέω πια προβάλλοντας Έλλη την ιστορία στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Λέει ο Χρήστος ότι κατά την δική του πληροφόρηση... Το αποτέλεσμα της σύσκεψης είναι να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση την ενεργοποίηση της ρήτρας ύφεσης. Ύφεσης. Αν συμβεί αυτό, το λέω γιατί εγώ προσωπικά δεν την έχω αυτή την πληροφορία, αλλά είναι κοντός στους ψαλμούς αλληλουία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πρώτον έχουμε την αποτυχία του προγράμματος. Δηλαδή... Ή την, όπως το λένε, επίσημη παραδοχή της. Την αποτυχία του προγράμματος. Τις μενέστερες στην δημοσιονομική. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς τότε ο κύριος Δασκαλόπουλος δικαιώνεται απόλυτα. Διότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως σχεδιάζαμε και θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε όλα ξανά. Και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και γι' αυτό έχουν ευθύνη όλοι. Καλά, έχει...